Σινιόρα Ζούλα, σκέφτηκα να σου φέρω στο μαγαζί ένα φιδάκι για τα κουνούπια. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, ένα φιδάκι είναι χρήσιμο. Θα βάλω ταμπλέτα. Στο φιδάκι βγάζει μια μυρωδιά. Όχι, δεν βγάζει. Είναι πολύ καθαρό. Όταν καίγεται εννοώ, βγάζει μια παράξενη μυρωδιά. Θα προσέξεις να μην καίγεται. Άμα δεν καίγεται, πώς θα διώχνει τα κουνούπια? Θα τα πιάνει με τη γλώσσα του. Ποιο? Το φιδάκι. Για μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει ζουμί η υπόθεση. Τι φιδάκι είναι αυτό, καμάρι μου, που θες να μου κουβαλήσεις? Φιδάκι. Ναι, τι φιδάκι? Για τα κουνούπια. Πώς είναι? Είναι πράσινο. Ναι. Πάει έτσι γύρω-γύρω. Ναι. Και είναι πάνω σε μία μικρή μεταλλική βάση ή κάνει βόλτες στο πάτωμα? Κάνει βόλτες στο πάτωμα. Πάνω από το πτώμα μου. Όχι, στο παρκέ δεν περπατάει. Ποιο παρκέ, βρε, που θα σου φέρω το γραφείο στο κεφάλι? Είσαι τρελός, θα μου κουβαλήσεις φίδι στο μαγαζί? Είναι πολύ καλό, σενιόρα Σούλα. Το λένε Πεπίτο, είναι της Χουανίτας, αλλά επειδή έρχεται η μαμά της και το φοβάται, το έδωσε σε μένα. Και για να μην το έχω στο σπίτι μόνο του, σκέφτηκα να το φέρω εδώ. Γιατί να μην έχουμε ένα ζωάκι στο μαγαζί? Έχουμε ένα, φτάνει. Δηλαδή να μην το φέρω καθόλου? Καθόλου. Ούτε λίγο. Τι λίγο? Θα φέρει την ουρά? Έρχεται η Χουανίτα να τα αφήσει όπου να είναι. Όπου να είναι, ας το αφήσει. Εδώ με τίποτα. Καλημέρα σας. Θα φέρεις το φίδι? Ορίστε. Είναι η Χουανίτα. Όχι. Είναι η Ελίζα Βαρτανιάν.